ακούσαμε αγαπητοί μου το Λόγο του Θεού από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο από το 10ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα πρώτα 20 εδάφια και λίγα εδάφια από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πρώτα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο από το κεφάλαιο 10 Ιώτα εδάφια 1 έως 20 στη σελίδα 914 στις γραφές με παραπομπές. Φιλιππησίους επιστολή από το 4ο κεφάλαιο, ολίγα εδάφια, το 4 έως το 7, στη σελίδα 1041. Θα το βρείτε στη σελίδα 1041. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4. Χαίρετε. Χαίρετε πάντοτε. Πάλι θέλω υπή χαίρετε. Αγαπητοί μου, επαναλαμβάνουμε αυτόν τον χαιρετισμό τόσο συχνά και τον ακούμε αυτό το χαίρετε τόσο συχνά που μας ξεφεύγει η πραγματική του έννοια. Αναλλάσσουμε το χαιρετισμό τυπικά, χωρίς κανένα αντίκρισμα στα εσωτερικά μας αισθήματα. Η χαρά όμως για τον άνθρωπο είναι μια ανάγκη. Είναι πανανθρώπινος ο πόθος και η αναζήτηση της χαράς. Κάθε άνθρωπος διψά για χαρά. Την πανανθρώπινη αυτή δίψα και την πανανθρώπινη αυτή αναζήτηση εκφράζει με ωραίους στίχους ο Γερμανός ποιητής, ο Χάινε, που τον μετέφρασε στην περασμένη γενιά και φυσικά στην καθαρέγουσα ο Άγγελος Βλάχος. Ζητώ την χαρά, πότε εδώ, πότε εκεί, πού είναι η πέτεμη, πού κατοικεί. Εζήτησε αυτήν η σκιά των δασών, ελέλων τα πλήθεια αστέρων χρυσών. Πτηνώνε και λάδιες μυρσίνην πλωράν, πλην έψαλε θρύνους και όχι χαρά. Την αναζήτησε στην όμορφη φύση, αλλά δεν ικανοποιήθηκε. Έπειτα προχωρεί ο ποιητής, την αναζητάει μέσα στην κοινωνική, στην κοσμική ζωή, στις διασκεδάσεις, στους χορούς και στις ευχαριστήσεις. Αλλά δεν την βρήκε ούτε εκεί. Και τελειώνει την όμορφη αυτή περιπέτεια ο ποιητής με αυτούς τους στίχους. Την έφτασα τέλος, την έβρον μακράν, μακράν εις χωρίων, κοιλάδα μικρά. Και γύρω της είχε παιδιά αρκετά, και πήδα και εκείνα με εκείνα και γέλα με αυτά. Πλην μόλις την είδα πετάει χαρά, και αυτή ήταν η πρώτη και σχάτη φορά. Σαν μια σκιά πραγματικά που την κυνηγά ο άνθρωπος και διαρκώς του ξεφεύγει. Πώς να βρει χαρά που να τον ικανοποιήσει, να τον χορτάσει το πνεύμα του, την καρδιά του, όλο του το είναι. Πώς να βρει μια τέτοια χαρά σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος από δάκρυα, από πικρίες, από θλίψη, από στενοχώριες και φόβο. Η αμαρτία έχει μεταβάλει τον κόσμο σε κοιλάδα κλαθμόνος. Και όμως, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτήν την κοιλάδα του κλαθμόνος, που είναι γεμάτη από δάκρυα και πόνους, ο χριστιανός καλείται να απολαμβάνει μια χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. Ανεκλάλητη γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Ένδοξη γιατί είναι φωτεινότερη από ό,τι δυνατόν να φανταστεί ο άνθρωπος και να συλλάβει ο νους του. Μπορεί ο χριστιανός όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά να ανταλλάσσει αυτόν τον χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θα το επαναλάβω, χαίρετε. Και εθεώρησα, αγαπητοί μου, επίκαιρο και κατάλληλο στο αποχαιρετιστήριο τούτο κήρυγμά μου να πάρω σαν θέμα μου αυτόν τον χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω. Πάλι θέλω υπή, χαίρετε. Συχνά συναντούμε στην Καινή Διαθήκη αυτόν τον χαιρετισμό και την προτροπή να χαίρεται ο πιστός σε όλες τις περιστάσεις.
Ο ίδιος ο Κύριος τον καιρό που ευάδιζε κάτω από τη σκιά του Σταυρού έλεγε στους περίλυπους και τρομαγμένους μαθητές του: «Θέλω να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλέρια, να είναι πλήρης. Την χαρά σας κανένας δεν μπορεί να την αφαιρέσει από σας, εάν την έχετε, αν την έχετε δοκιμάσει, αν την έχετε αντλήσει από την πραγματική πηγή. Κανένα περιστατικό και κανένας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει». Ο Ιωάννης γράφει στην πρώτη επιστολή του για να δώσει χαρά στους αδελφούς και όπως γράφει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μέσα από τα δεσμά της φυλακής όπου βρίσκεται και ενώ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να υποστεί μαρτυρικό θάνατο γεμίζει την επιστολή του προς Φιλιππησίους με το «χαίρετε, πάντοτε χαίρετε». Διαβάστε αυτή την επιστολή να δείτε πόσες φορές επαναλαμβάνει αυτό το «χαίρετε» ο Απόστολος. Από πού πηγάζει αυτή η χαρά? Από πού πηγάζει η χαρά του χριστιανού? Πού στηρίζεται ώστε να αντέχει ακόμα και στην πιο βαθιά θλίψη και να μπορεί να λέει ο χριστιανός «εν τη θλίψη χαίροντες»? Ένα παραδοξολόγημα εκ πρώτης όψεως. Να χαίρεται και μέσα στη θλίψη και να γαυκάται στις θλίψεις. Θυμάστε πως όταν γύρισαν, πως το διαβάσαμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, όταν γύρισαν οι μαθητές ήσταν από μια περιοδία χαρούμενοι για τα επιτεύγματά τους και γιατί τα πονηρά πνεύματα υπετάσσοντος αυτούς, τους είπε ο Κύριος: «Μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν ουρανείς». Δεν πρέπει αγαπητοί μου να νομίσουμε ότι ο Χριστός τους επέκρινε γιατί εχαίροντο για τα καλά αποτελέσματα της μαρτυρίας τους και της διακονίας την οποία τους απέστρεψε. Πολύ δικαιολογημένα στυρτούσαν από χαρά και αγαλίαση οι μαθητές. Αλλά τους ετώνησε ότι υπάρχει μια πιο βαθιά χαρά από τη χαρά της επιτυχίας, ακόμη και της πνευματικής επιτυχίας. Υπάρχει μια βαθύτερη χαρά. Τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός και τα επιτεύγματα που επιτυγχάνει ο άνθρωπος, αν δεν ταπεινωθεί, αν δεν αναγνωρίσει ότι είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, μπορεί να τον φουσκώσουν, να έχουν δηλαδή αρνητικά αποτελέσματα για τον εαυτό του. Είναι πολύ εύκολο να πέσει στον πειρασμό και στην παγίδα του διαβόλου ο άνθρωπος και ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι πάντοτε δείγμα και απόδειξη πνευματικότητας η παρουσία των χαρισμάτων και των αποτελεσμάτων. Εάν τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ, αγάπη δεν έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζω. Υπάρχει μια άλλη αιτία από την οποία πηγάζει η χαρά του πιστού. Χαίρετε μάλλον γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Είναι μια χαρά που την γεύεται και ο τελευταίος πιστός, ο πιο αδύνατος, αυτός που δεν έχει ούτε χαρίσματα ούτε δυνατότητες να κάνει οτιδήποτε που να εντυπωσιάζει, οτιδήποτε που να φαίνεται στο ανθρώπινο μάτι. Χαίρεται ο χριστιανός γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον έχει εκλέξει, τον έχει προορίσει, τον έχει καλέσει, τον έχει δικαιώσει και επιφυλάσσεται να τον δοξάσει. «Εξεύροντες αδελφοί», λέγει ο Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και στο αδάφιο 4, «εξεύροντες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογή σας». Την ξέρετε την εκλογή σας? Και το ερώτημα είναι, ξέρεις εσύ την εκλογή σου? Το ξέρεις ότι ο Θεός σε ξεχώρισε, σε εξέλεξε, σε αγαπάει, σε θέλει? Το έχεις βεβαιωθεί και ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής?
Πώς να μη χαίρεται ο πιστός όταν βεβαιωθεί ότι ο Θεός τον έχει αγαπήσει και τον έχει σαν κληρονόμο του και συγκληρονόμο του Χριστού. Το να είναι γραμμένο το όνομά σου στον ουρανό σημαίνει ότι είσαι πολίτης της Νέας Ιερουσαλήμ. Έχεις προσέλθει εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής, όπως λέγει το Πνεύμα το Άγιο στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και στα εδάφια 22 και 23. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 22ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 33, ο Θεός λέει για τον παραβάτη, «Ώστις ημάρτησεν εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ του βιβλίου μου, εκ της βίβλου μου, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου, τον παραβάτη». Στην Καινή όμως Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός υπόσχεται κάτι διαφορετικό. «Ο νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού». Χαίρεται λοιπόν για αυτήν την βεβαιότητα. Χαίρεται ο πιστός με αυτή τη χαρά, από την οποία είναι γεμάτος ο ουρανός και οι άγγελοι πανηγυρίζουν, και πανηγυρίζουν κάθε φορά που μια ψυχή επιστρέφει στην αγκάλι του Θεού. «Χαρά, αλήθεια σας λέω», είπε ο Χριστός, «γίνεται εις τον ουρανό για μια ψυχή που μετανοεί και επιστρέφει». Ξέχασε λοιπόν και τις επιτυχίες σου και τις αποτυχίες σου. Ξέχασε τις πρόσκαιρες χαρές. Ξέχασε και τις συνεχείς λύπες, από τις οποίες είναι γεμάτη η ζωή σου. Ναι, και γέμισε από αυτή τη χαρά του Κυρίου σου. Αλλά ο πιστός χαίρεται ακόμα, γιατί απολαμβάνει μια ζωντανή επικοινωνία με τον λυτρωτή του. Ο αναστημένος Κύριος συμπορεύεται μαζί του στη ζωή. Δεν είναι αυτό αρκετό για να τον γεμίσει από χαρά, όταν ξέβρει ότι ο αόρατος είναι πλάι του, όταν πέφτει να κοιμηθεί είναι εκεί, όταν ξυπνάει είναι εκεί, όταν πονάει είναι εκεί, όταν χαίρεται είναι εκεί, όταν κουβεντιάζει είναι εκεί, όταν συγκρούεται με τις δυνάμεις του σκότους είναι εκεί, συμπορεύεται και χαίρεται. Ποιο μεγαλύτερο προνόμιο και ποια μεγαλύτερη τιμή μπορεί να περιμένει? Έχει τη χαρά που είχε ο Ενόχ όταν περπάτησε με τον Θεό και ο Θεός τον μετέθεσε. Απολαμβάνει τη χαρά που απολάμβανε η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, όταν καθόταν στα πόδια του διδασκάλου και άκουε τους λόγους του. Δονείται η καρδιά του πιστού, όπως εδονείται η καρδιά του Ιωάννου όταν έπεφτε στο στήθος του διδασκάλου, σε μια τόσο στενή επικοινωνία μαζί του. Σε αυθονία ή σε στέρηση, σε υγεία ή σε αρρώστια, στη μοναξιά ή μέσα στο πλήθος, είμαι εν Κυρίω και όταν είμαι εν Κυρίω χαίρομαι εν Κυρίω. Αγαπητοί μου, όταν κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο απουσιάζει και επιστρέφει, ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, σπέβδεις να χαρείς για την επάνωδό του. Σου φέρνει δώρα και αυτά σου προξενούν χαρά. Αλλά δεν είναι τα δώρα που σου φέρνουν την πιο βαθιά συγκίνηση. Είναι η παρουσία του αγαπημένου ή της αγαπημένης σου. Είτε είναι αδελφός, είτε είναι σύντροφος, είτε είναι φίλος, είτε είναι παιδί σου. Πολλά είναι τα δώρα και οι ευλογίες που προσφέρει ο Χριστός στους δικούς του, αλλά το μεγαλύτερο δώρο είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το μεγαλύτερο δώρο που κάνει στην καρδιά μας να σκυρτά είναι ο ίδιος. Χαίρομαι εν Κυρίω, γιατί μένω εν αυτό και εκείνος μένει μέσα μου. Δεν θέλω άλλη χαρά. Έχω χορτάσει όταν ο Χριστός είναι μέσα μου. Χτυπήστε όσο θέλετε, ψυχοφαντήστε όσο θέλετε, πικράνετε όσο θέλετε. Από μέσα μου αναβλύζει αυτό το ρεύμα της γλυκύτητος που μου δίνει η επικοινωνία μου με τον λυτρωτή μου Χριστό. Χαίρεται ακόμα ο πιστός, γιατί έχει το προνόμιο να υπηρετεί.
υπηρετεί εκείνον που αγαπά. Και όταν υπηρετείς εκείνον που αγαπάς, γεμίζεις από χαρά. Το προνόμιο αυτό το έχει κάθε πιστός. Τι χαρά δίνει να υπηρετείς, τι χαρά σου δίνει να υπηρετείς κάποιον που αγαπάς. Δοκίμασέ το, αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Είναι η χαρά της μητέρας που με τόση αφοσίωση και αυταπάρνηση υπηρετεί το παιδί της. Είναι η χαρά του πιστού που στο όνομα και για χάρη και για την αγάπη του Κυρίου του υπηρετεί τους συνανθρώπους του, ανεξάρτητα από τη δική τους αξία, αν το αξίζουν ή όχι. Είναι η χαρά που δίνει δύναμη να ξεπεραστεί κάθε δισταγμός και κάθε εμπόδιο. Ο ίδιος ο Κύριος μας υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέμεινε σταυρών. Καταφρονήσας την ευσύνη και μας έδωσε σε τούτο μοναδικό παράδειγμα. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία, στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 10. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Και ακόμα, η ψαλτοδή ύψωσαν την φωνήν αυτών μετά του Ιεσραία του επιστάτου και προσέφεραν εν εκείνη τη ημέρα θυσίας μεγάλας και εφράνθησαν, διότι ο Θεός έφρανεν αυτούς εφροσύνην μεγάλη στην υπηρεσία, στη θυσία, απάνω στον κόπο για τον Κύριο. Εφράνθησαν. Λυπάμαι τον άνθρωπο που δεν εδοκίμασε τη χαρά της θυσίας. Δεν εδοκίμασε τη χαρά να θυσιάζει και να θυσιάζεται. Λυπάμαι πιο πολύ τον χριστιανό που λέγει ότι είναι χριστιανός, που δεν εδέχθηκε αυτή τη χαρά να θυσιάζει και να θυσιάζεται για τον Κύριό του. Δεν είναι πλήρης η χαρά του όταν βρίσκομαι εν Κυρίω, όταν μένω σταθερά στο Χριστό και εκείνος μένει εντός μου. Όταν έχει γίνει πραγματικότης το μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, τότε ξεχυλίζει η χαρά του Χριστού μέσα μου. Από αυτό το ξεχύλισμα βγήκε ο ύμνος της ευλογημένης μητέρας του Κυρίου της Παρθένου Μαρίας. Το πνεύμα της ήταν γεμάτο από αγαλίαση και γι' αυτό ψάλλει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου». Από πού αυτή η χαρά και η αγαλίαση? Διότι έκαμε εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός. Ποια ήταν αυτά τα μεγαλεία? Την διάλεξε, την ξεχώρισε, την ευλόγησε ώστε να υποταχθεί στο θέλημά του και την εκλογή του Θεού και ξεχυλίζει από δοξολογία και χαρά. Όταν συνειδητοποιήσουμε κι εμείς, αγαπητοί μου, τα μεγαλεία που έκαμε για τον καθένα και την κάθε μια ο Θεός, όταν δεχθούμε την αγάπη του, όταν δεχθούμε την εκλογή του, όταν βεβαιωθούμε για την κλίση μας και υποταχθούμε στο θέλημά του, τότε θα πλημμυρίσει όλο το είναι μας από αυτήν την ίδια χαρά και αγαλίαση, από αυτό που ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Δέξου τη δικαιοσύνη του Θεού. Δέξου την ειρήνη που εσφράγισε με το αίμα του ο αμνός του Θεού, ο σωτήρας σου. Και το αποτέλεσμα θα είναι να γεμίσει η ζωή σου και η καρδιά σου από χαρά. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 52 ότι οι μαθητές επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Εγέμιζαν από χαρά και πνεύμα Αγίου. Σας προσκαλώ λοιπόν, αγαπητοί μου, σε αυτήν την αποχαιρετιστήριο ποιμαντορική μου διακονία. Σας προσκαλώ σε αυτήν την πύρα, καθώς ανταλλάσσουμε το χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Και σας προσκαλώ να τον ανταλλάξουμε αυτόν τον χαιρετισμό και αυτόν τον ασπασμό εν Κυρίω, ώσπου να έλθει η ευλογημένη ώρα να ακούσουμε από τον ίδιο τον Κύριο το «Εισελθε εις την χαρά του Κυρίου». Αμήν.